Κύριε Γενικά Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδο, σα καλωσορίζουμε στην περιοχή μα και σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα εδώ. Κυρίε και κύριοι, αγαπητέ φίλε και φίλοι, εκπρόσωποι των μαζικών φορέων τη περιοχή μα, εκ μέρου τη Ένωση Γονέων Μαθητών Νίκαια Ρέντι, θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μα δίνεται να μεταφέρουμε την εικόνα γύρω από τα προβλήματα στην υγεία. Ένα πρόβλημα που με οξύτητα εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια τη πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, που οι γονεί του συναντάμε και το, συναντήσαμε, και το συναντήσαμε το τείχος τη υποστελέχωσης και τη ε, ανυπαρξίας των κρατικών δομών πολλέ φορέ αυτή την περίοδο. Πρόσφατα, μάλιστα, η Ένωση Γονέων Νίκη Ρέντι πραγματοποιήσε παράσταση διαμαρτυρία στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πυραιός και Αιγαίου για το πρόβλημα τη υγεία με επίκεντρο το αίτημα για δωρεάν απρόσκοπτη και πρόσβαση σε διαγνωστικού ελέγχου όλων των, των πολιτών και των μαθητών. Όπω επίση, θέσαμε και τα αιτήματα για προσλήψει γιατρων. Προσλήψη σχολικών νοσηλευτών, αλλά και ουσιαστική σύνδεση των δομών τη πρωτοβάθμιας υγεία με τα σχολεία μα. Όμω τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι εδώ. Σε μια πόλη με χιλιάδε μαθητέ, σε σχολεία που λειτουργούν με τα προκλητικά πρωτόκολλα υπερμετάδοση και με μαθητέ να κολλούν ο ένα μετά τον άλλον, με ανοιχτά παράθυρα και πόρτε, εν μέσω χιονιά. Και όλα αυτά χωρί προσλήψει εκπαιδευτικών, όχι μόνο για να αραιώσει ο αριθμό των μαθητών ανατάξει, αλλά και για να καταληφθούν τα κενά που προπήρχαν ή και τα κενά που εμφανίζονται από τι μολύνσει εκπαιδευτικών. Σε αυτήν την κατάσταση, λοιπόν, οι γονεί αναγκάζονται να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Γιατί πότε να προλάβουν να πάνε στι λιγοστέ δημόσιε δομέ, τι υποστελεχωμένε που λειτουργούν κατά τι πρωινέ ώρε, Και δεν είναι μόνο η πανδημία. Σχεδόν σε κάθε σχολείο θα συναντήσουμε παιδιά που έχουν ανάγκη υγειονομική φροντίδα και στήριξη από σχολικό νοσηλευτή. Τι θα γίνει με το παιδί, το παιδί με διαβήτη που χρειάζεται σταθερή φροντίδα και παρακολούθηση, δεν είναι πολυτέλεια και δεν αφορά τα παιδιά, μόνο αυτά τα παιδιά. Σκεφτείτε καθημερινά πόσα μικροατυχήματα συμβαίνουν στα σχολεία μα. Σε αυτά τα σχολεία που συντηρούνται όπω όπω και αν συντηρούνται. Αυτά τα σχολεία που κλείνουν με ευκολία γιατί κανεί δεν εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών μα. Τι θα γίνει όμω με το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μα, να μην υπάρχει δηλαδή σε κανένα από τους δήμους, στις ευρύτερες περιοχές του Δήμου τη ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ένα δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο, να πρέπει να, πρέπει να τρέχουμε στου ζωγράφου, αν βρεθεί φυσικά στενοφόρο, στα νοσοκομεία των παιδών σε μια περίπτωση έκτακτη ανάγκη. Μήπω όμω και σήμερα. Δεν πληρώνουμε το ουσιαστικό έλλειμμα τη ενημέρωση, τη ανυπαρξία δομών πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία για όλου μα, ανεξάρτητα αν υπάρχει πανδημία. ή για να πάρουμε μέτρα για να ανασχέσουμε μια επόμενη πανδημία. Ποιο θα οργανώσει την πρόληψη, την ενημέρωση των γονιών, των μαθητών, Ποιο θα προχωρήσει και θα ενημερώσει για τον αναγκαίο εμβολιασμό στου μαθητέ που είναι ένα δώρο τη επιστήμη, αλλά από μόνο του δεν είναι αρκετό. Φίλε και φίλοι, Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα άλλο ζήτημα υγεία, αυτό τη ψυχική. Λείπουν σήμερα κρατικέ σταθερέ δομέ επιμόρφωση και ενημέρωση των γονιών για κάθε ζήτημα που αφορά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, τι οικογενειακέ σχέσει κτλ. Λείπουν σήμερα τα κρατικά κοινά εργαλεία για να βοηθούνται οι γονεί να παρεμβαίνουν, να επιβλέπουν στη συνεχόμενη έκθεση των μικρών παιδιών από στο διαδίκτυο. Δεν μπορούν αυτά να είναι επιπληρωμή ή να επαφίονται στην ατομική ευθύνη. Αυτά πρέπει να προσφέρονται από την πολιτεία. Και όλα αυτά σε συνθήκε που τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα εντείνονται. Τα άγχη των παιδιών μα εμφανίζονται πιο έντονα. Κάτι που πιθανά καθρεφτίζει την κατάσταση μέσα στο σπίτι, αλλά και τον κοινωνικό του περίγυρο. Οι εξαρτήσει πολλαπλασιάζονται, όπω ναρκωτικά, διαδίκτυο, τζόγο και άλλα. Αλλά και οι βίαιε συμπεριφορέ του επίση. Όλα αυτά λοιπόν που μα προβληματίζουν θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν κοινέ διεκδικήσει των κατοίκων τη περιοχή μα. Κοινέ διεκδικήσει ολόκληρη τη κοινωνία, των εκπαιδευτικών, των γονιών, των εργαζόμενων. Για να μην αφήσουμε το μέλλον των παιδιών μα έολο και τη ζωή του στα προστάτευτη. Σα ευχαριστώ.